Θα δώσουμε την καλησπέρα μας και τις ευχές μας στον Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε? Πώς είσαι? Καλά, εντάξει, πολύ καλά. Χαρούμενος σήμερα για τη γιορτή της ομάδας, 90 χρόνια. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλους τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Μακάρι στα επόμενα χρόνια αυτός ο κόσμος να δει χαρές και να επιστρέψει η ομάδα στους τίτλους. Πρώτη έτσι απλή ερώτηση για σένα. Τι σημαίνει ο ΠΑΟΚ που γιορτάζει σήμερα? Εντάξει, το ΠΑΟΚ για μένα είναι όλη μου ζωή. Δεν προσπαθώ να πουλήσω παδιλίκια, αλλά όταν είσαι μια ομάδα από 12 χρόνια σχεδόν, mm-hmm. έχεις μεγαλώσει μέσα στο γήπεδο της Τούμπας, νομίζω είναι λογικό να είσαι πολύ δεμένος μαζί της. Εγώ στην ΟΠΑΟΚ έχει αλλάξει τη ζωή μου, πραγματικά το εννοώ αυτό. Mm-hmm. Και μακάρι, όπως είπατε και εσείς, να συνεχίσουν να είναι μέλος αυτής της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Μέσα την πορεία σου στον ΠΑΟΚ αλλάζει η σκέψη σου ή το συναίσθημά σου για την ομάδα? Μήπως τώρα το αντιμετωπίζεις λίγο διαφορετικά, λίγο πιο επαγγελματικά? Ή όπως σκεφτόσαι για τον ΠΑΟΚ πριν από 6-7 χρόνια, το ίδιο νιώθεις και τώρα που παίζεις, που αγωνίζεις, που κάθε μέρα είσαι μέσα στον ΠΑΟΚ? Εντάξει, όπως σας είπα και πριν, όταν έχεις μεγαλώσει μέσα στο γήπεδο της Τούμπας, είναι λογικό να αισθάνεσαι κάποια πράγματα για αυτή την ομάδα. Από εκεί και πέρα το αγωνιστικό βάζει τη δουλειά σου που προσπαθείς να κάνεις, επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Αλλά είναι λογικό κάποια παιδιά που έχουν μεγαλώσει εδώ πέρα στον ΠΑΟΚ, όπως είναι πολλά παιδιά, δεν είναι μόνο ο Δημήτρης, ο Πέλκας, ο Κάτσε, ο Κλάους, είναι πάρα πολλά παιδιά. Mm-hmm. Και είναι λογικό να είναι δεμένοι με την ομάδα. Είπες άλλαξε τη ζωή σου ο ΠΑΟΚ. Mm. Άλλαξε το χαρακτήρα, το σκεπτικό ζωής. Τι ακριβώς εννοείς? Το πιο μικρό πράγμα, όπως είπατε, τον τρόπο που μπορείς να σκεφτείς, mm. μέχρι και τη ζωή, την καθημερινότητά σου. Όταν παίζεις τον ΠΑΟΚ, νομίζω πως είναι όλα διαφορετικά. Καταρχήν να πω ότι αυτή η ομάδα είναι η μόνη ομάδα η οποία πραγματικά έχει συνδέσει όλα αυτά τα χρόνια τη ιστορία της. Με τη λέξη ηθική δεν υπάρχουν παράγοντες που είναι εμπλεγμένοι πουθενά, δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι εμπλεγμένοι πουθενά. Mm-hmm. Και το εννοώ αυτό και είναι κάτι που επιτέλους πρέπει να μάθουμε να το κρίνουμε στην Ελλάδα και να το πούμε πάνω απ' όλα, ότι αν ο καθένας δεν κοιτάξει πώς θα φτιάξει την ομάδα του με αρχές, δυστυχώς αυτό το ποδόσφαιρο δεν θα πάει ποτέ μπροστά και θα γίνεται όλο και χειρότερο, όπως βλέπετε τι γίνεται. Ξεχωρίζει σήμερα να μας πεις, μετά από όλα όσα ζούμε τα τελευταία χρόνια, και αυτό να κρατήσουμε όλοι, ότι είναι η μόνη ομάδα που έχει συνδυάσει το όνομά της με την ηθική 100%. Ναι, αυτό κρατάς ως μια πολύ μεγάλη αξία. Ναι, πιστεύω ότι είναι ό,τι σημαντικότερο μπορεί να χτίσει ένας σύλλογος. Δεν κερδίζει όμως πολλά πράγματα, δεν κερδίζει τίτλους. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να κερδίσει και τίτλους. Mm-hmm. Πάω και είναι η μόνη ομάδα που δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ στην δυο μας. Από τις λίγες ομάδες στην Ευρώπη που αυτή τη στιγμή το έχουν καταφέρει. Υπάρχει ένας μεγάλο μέτοχος ο οποίος αγαπάει πραγματικά την ομάδα. Είναι εδώ πέρα τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα όπως όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, και αυτός θα κάνει λάθη και εμείς θα κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε από αυτά, να προχωράμε. Και ευελπιστώ πως τα επόμενα 3-4 χρόνια θα καταφέρει να επιστρέψει στους τίτλους. Θα επιστρέψει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Mm-hmm. Δημήτρη, ποια είναι η πιο μεγάλη στιγμή που ζει ένας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έτσι στη διάρκεια μιας χρονιάς? Είναι ένα παιχνίδι στη γεμάτη Τούμπα, είναι στο εξωτερικό να βλέπεις ΠΑΟΞΙΔΕΣ, να τους δίνεις χαρά όπως δώσατε εσείς και με το δικό σου γκολ στη Σλοβακία φέτος, τώρα το θυμήθηκα? Και ποιες είναι και οι δύσκολες στιγμές που βιώνεις όντας μέλος του ΠΑΟΚ, όπου έχεις πίεση? Προσωπικά νομίζω πως τα τελευταία χρόνια που αγωνίζομαι εγώ στην ομάδα, mm-hmm. και έχω παίξει σε κάποια παιχνίδια, νομίζω ότι το διπλό μέσα στην Dortmund ήταν κάτι το μοναδικό. Αν και δεν είχε αντίκτυπο αυτή η νίκη, αλλά δεν πάβει να είναι μια μεγάλη νίκη. Η Dortmund δεν έχει χάσει από κανένα φέτος μέσα στην έδρα της, έχει χάσει πρώτα. Mm-hmm. Και δύσκολες στιγμές, δυστυχώς στο ποδόσφαιρο όπως και στον αθλητισμό μάλλον, υπάρχουν περισσότερες από ό,τι είναι οι χαρές. Όταν η ομάδα δεν πηγαίνει καλά, ας πούμε φέτος και μετά και ακόμα και όταν ήρθε από Μάξ Τούντορ, πάλι υπάρχει πολλή αμφισβήτηση, είναι λογικό.
Αλλά πρέπει να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να δουλεύουμε. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Ξέρω ότι ακούγεται ίσως πολύ γραφικό, αλλά δεν υπάρχει άλλο τρόπο σαν αθλητισμό να κερδίσει. Άμα κάθεσαι και ασχολείσαι και λες τι λένε για μένα, τι κάνουν για μένα, νομίζω ότι θα σε πάρει από κάτω. Μόνο πρέπει να δουλεύει και να έχει το κεφάλι κάτω. Σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Δεν ξέρω αν σε ακούγεται δύσκολη. Είμαι σίγουρο ότι δεν έχει πρόβλημα να απαντήσει σε οτιδήποτε. Πώς θα σκιαγραφούσες τον Μπάοξη, όπως τον ζεις εκτός γηπέδου ή όπως τον ζεις ως ποδοσφαιριστής της ομάδας, τον φίλαθλο της ομάδας αυτής? Εντάξει, ο Μπάοξης καταρχήν να πούμε ότι αγαπάει την ομάδα του, τίποτα άλλο, εξαρτάται η ζωή του από τον Μπάοξ. Το έχουμε καταλάβει αυτό και ως ποδοσφαιριστής το κατάλαβα, αλλά και πριν, όταν και εγώ πήγαινα στο γήπεδο της Τούμπας. Δεν έχει υπομονή, με την έννοια ότι έχει να δει πολλά χρόνια τίτλο και είναι κάτι που είναι απολύτως συλλογικό και θέλει να δει άμεσα αποτελέσματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε όμως στον αθλητισμό και ειδικά στο ποδόσφαιρο να δούμε άμεσα αποτελέσματα. Αν δεν υπάρχει κάποιο πλάνο, να βάλουμε κάτω κάποιο πλάνο και να πούμε ότι θα το ακολουθήσουμε πιστά. Αλλιώς εντάξει, τι να πει για τον Παοκτσέο, όταν έχει ταξιδέψει σε όλα τα γήπεδα του κόσμου, σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης παντού. Δεν μπορεί να πεις κάτι για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, νομίζω. Το έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι από τους πιο πιστούς. Δεν είναι φοβερή αυτή η αίσθηση όπως την έχει ζήσει οπουδήποτε και να πας για ένα φιλικό παιχνίδι στην προετοιμασία ή να πας στην Αστάνα ή να πας, ξέρω εγώ, στην άλλη άκρη, βορρά ή νότο, να βλέπεις παντού ΠΑΟΞΙΔΕΣ, Έλληνες, ακόμα και ξένους που είναι ο παδί του ΠΑΟΚ. Πραγματικά είναι κάτι το απίστευτο. Δηλαδή δεν περιγράφεται αυτό το συνέστημα με λόγια. Όταν πηγαίνεις στην Ολλανδία και σου λέει ένας Ολλανδός ότι ήρθε με τη γυναίκα του και το παιδί του καμιά 600-700 χιλιόμετρα για να βγει μια φωτογραφία με το... Ενώ δεν είναι από την Ελλάδα, δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, έτσι. Είναι ένας Ολλανδός ο οποίος παρακολούθησε μια φορά ένα μάτσο του ΠΑΟΚ και από τότε κόλλησε με την ομάδα. Δηλαδή, ναι. Μόνο από αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το απίστευτο. Είναι φοβερό. Εσύ πώς είσαι, Δημήτρη, από θεραπεία, μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα που σου σε βγήκε το τέλος Δεκεμβρίου, πώς πας? Εντάξει, πολύ δύσκολο κομμάτι έχει περάσει, πιστεύω. Τώρα έχω ξεκινήσει αρχικής με την μπάλα, τρέξιμο, γυμναστήριο. Είμαι κοντά στην επιστροφή μου, πιστεύω θα πλέον δεν θα προλάβω, αλλά θα είμαι έτοιμος για την σεζόν από την αρχή και μακάρι να... Πάνε όλα καλά. Δηλαδή, για όλα τα παιδιά εύχομαι να μην περάσουν κάτι τέτοιο. Ναι, βεβαίως. Υπήρχε οριακό ενδεχόμενο να προλάβεις Μάιο? Στην αρχή, όταν κάναμε την εγχείρηση και αυτά, υπήρχε κάποιο ενδεχόμενο, αλλά επειδή εντάξει είναι σοβαρός τραυματισμός, έχουμε αποφασίσει να μην ρισκάρουμε και με τον γιατρό της ομάδας και με τους φυσιοθεραπευτές. Ναι. Για να είμαι 100% στην καινούργια σεζόν έτοιμος. Κάτι ποδοσφαιρικό εν ώψη play-off. Είναι κακό, είναι άσχημο ή ονειροβατούμε να αισιοδοξούμε ότι ο ΠΑΟΚ, που κέρδισε τον Παναθηναϊκό εύκολα στην Τούμπα, που κέρδισε την ΑΕΚ εύκολα στην Τούμπα, που τους κόντραρε και πήρε αποτέλεσμα στην Αθήνα από τον Παναθηναϊκό, γιατί να μην κερδίσει τα play-off? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει τίποτα κατόρθωτο στο ποδόσφαιρο. Εγώ, έτσι που έχω δει λίγο φέτος όλες τις ομάδες, πιστεύω ότι θα είναι τα πιο αμφίρροπα play-off, με την έννοια ότι δεν είναι κάποιο ομάδα που να ξεχωρίζει. Ας πούμε πέρυσι ο Παναθηναϊκός ήταν πιο δουλεμένη ομάδα, φαινόταν από την αρχή της σεζόν, ξεχώριζε. Και γι' αυτό δίκαια και κατέκτησε την πρώτη θέση στα play-off. Φέτος νομίζω ότι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Και με την μικρή μου εμπειρία σε αυτά τα χρόνια κατάλαβα ότι ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια πάλευε να βγει δεύτερος, να πάρει τον έξτρα πόντο στα play-off και να... Αυτός ο πόντος βέβαια μπορεί να αποδειχθεί σημαντικός, αλλά μπορεί να μην είναι και τίποτα. Για μας τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τίποτα. Εύχομαι φέτος που, αν και ξεκινήσουμε λιγότερους πόντους, να πάρουμε όλα τα παιχνίδια μέσα στην Τούμπα και από εκεί πέρα να παλέψουμε έξω για ό,τι καλύτερο μπορούμε να πάρουμε. Αλλά όπως σας είπα, πιστεύω ότι ήταν τα πιο αμφίροπα, με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να ξεχωρίζει. Ναι. Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστούμε που εκπροσωπώντας την ομάδα έδωσε τις δικές σου ευχές για τον ΠΑΟΚ και μας είπες όλα αυτά τα οποία εσύ νιώθεις για την ομάδα την οποία υπηρετείς εδώ και τόσα χρόνια και σου ευχόμαστε πραγματικά να την υπηρετείς για πολλά ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι πάντα καιρός. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.